Θα καλημερίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, υφυπουργό Παιδείας, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Παντού Πανεπιστημίου. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, κύριε Τζένο, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο στοίχημα του ανοίγματος. Μιλώ βεβαίως για τα σχολεία τα οποία ξεκινούν. Θέλω να ρωτήσω, γιατί διαβάζω και διάφορα, αν υπάρχει διαθεσιμότητα στα self-test, αν θα είμαστε έτοιμοι. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα, κύριε Υπουργέ. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να είναι όλα στην τέλεια και στη θέση τους. Υπάρχουν όταν έχει καταστάσεις οι οποίες αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, θα υπάρχουν και κάποια μικρό προβλήματα. Παραδείγματι, διαπίστωσα χθες ότι υπήρχε κάποιο μικρό πρόβλημα με κάποια άνκα που δεν ταυτίζονταν με τα στοιχεία του, είχαν κάποια λάθη. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, η παρονικίδα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά και στους εμβολιασμούς και στα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Δηλαδή, βρίσκονται στα φαρμακεία, οι ενδιαφερόμενοι τα βρίσκουν όταν πάνε εκεί, βρίσκουν το όνομά τους και ούτω καθεξής. Εκτιμάτε ότι θα ανοίξουμε χωρίς να υπάρχουν προβλήματα τη Δευτέρα, κύριε Υπουργέ, και αν τέλος πάντων υπάρξουν μικρά προβλήματα. Αν είναι μικρό προβλήματα τα οποία θα επιληθούν τις επόμενες μια-δυο μέρες. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι υπευθυνότητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πείραμα. Να ανοίξουμε σιγά-σιγά και να αρχίσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικότητα προφανώς. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να πει ότι θα κάνω το αυτοδιαγνωστικό τεστ, θα το δηλώσω σωστά κτλ. Το λέω αυτό διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία τάση από κάποιους οι οποίοι λένε θα το δηλώσω χωρίς να το έχω κάνει. Χρειάζεται κοινωνική υπευθυνότητα. Σου δίνει τη δυνατότητα το κράτος να το κάνει δωρεάν. Και γίνεται ένας ολόκληρος αγώνας δρόμου για να μπορέσουν όλα να είναι στην εντέλεια. Στοιχειώδες από πλευράς των πολιτών είναι να ανταποκριθούν και αν δουν ότι υπάρχει πρόβλημα να μην βγουν από το σπίτι, να μην πάνε στο σχολείο, στη δουλειά του, δεξιά-αριστερά, να κάτσουν για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα με τη διάδοση του κορονοϊού. Περνάμε στην επόμενη μέρα. Πέρσι, τον Μάρτιο, είχε σοκάρει όλους η εικόνα στον Πέργαμο με τα στρατιωτικά οχήματα που μετέφεραν τα φέρετρα. Φέτος εμένα με σοκάρει, είναι αντίθετο στη δική μας παράδοση, αλλά εμένα με σοκάρει η εικόνα με τις χιλιάδες πυρές στην Ινδία όπου καίνε τους νεκρούς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κορονοϊός δεν έχει φύγει. Είναι εδώ μαζί μας. Απλώς έχουμε εργαλεία αυτή τη στιγμή που μας βοηθούν. Το ένα είναι ο εμβολιασμός που προχωράει με τα κύτταρα. 110.000 άτομα χθες. Έχουν ανοίξει όλες σχεδόν ηλικίες άνω των 30 ετών. Όλοι μας έχουν προσδιοριστεί, εγώ πάρει για τις επόμενες μέρες να κάνω το πρώτο εμβόλιο, επιτέλους. Είμαστε σε μια εξέλιξη στην οποία μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Δεν πρέπει να χάσουμε. Έχετε στατιστικά στοιχεία, κύριε Υπουργέ, για το τι γίνεται με τους καθηγητές, αν έχουν εμβολιαστεί? Υπάρχουν τέτοια στατιστικά στοιχεία που μπορούν να σας... Ξέρω ότι μέχρι το τέλος του μηνός θα έχουν εμβολιαστεί όλοι. Άρα δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής είναι αρκετά υψηλό από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμής. Γιατί αντιθέτως βλέπουμε ότι σε κάποιους νοσοκομιακούς ακόμα τα ποσοστά συνεχίζουν να παραμένουν. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν έχει προσέλθει για να εμβολιαστεί. Ναι, βεβαίως κάποιοι γιατροί με τους οποίους συζητώ μου λένε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι δεν είναι στην πρώτη γραμμή, δεν είναι σε νοσοκομεία κτλ. Είναι άλλες περιπτώσεις. Αλλά τέλος πάντων, οπωσδήποτε είναι αρνητικό σημείο αυτό που παρατηρείται για το νοσοκομιακό προσωπικό. Για το ιατρικό προσωπικό. Στο τέλος πάντοτε κάνουμε τον απολογισμό. Ως τώρα τα πράγματα δείχνουν ότι κυλούν ομαλά. Ωραία. Η λογική τώρα είναι ότι θα υπάρξει μια παράταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο κομμάτι του σχολικού έτους. Έτσι δεν είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μιλάμε για Ιούλιο ή για Αύγουστο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ό,τι είναι θα γίνει, φαντάζομαι θα γίνει μέχρι τέλη Ιουνίου, ή υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποια άλλη απόφαση? Όχι. Όπου ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή θα υπάρξει μια μικρή παράταση και θα σταθήσουμε στα μέσα Ιουνίου ό,τι έχει προγραμματιστεί. Δεν θα υπάρξει κάποια έκπληξη.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Να επικαλεστώ την άλλη σας ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντού Πανεπιστημίου, του ανθρώπου που γνωρίζει αρκετά το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτή την επίσκεψη, ιδιωτική επί της ουσίας επίσκεψη, προφανώς όμως με ιδιαίτερη σημειολογία του Υφυπουργού Εξωτερικών, του Γιαμπού Σελίμ Κιράν, στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη. Κάποιοι μίλησαν για προσπάθεια ρεβάνς επί της ουσίας από πλευράς Ερντογάν στις δηλώσεις δένδια στην συνάντηση που είχε με τον κύριο Τσαβούσογλου. Επιμένουν στη ρητορική της τουρκικής μειονότητας, επιμένουν στη ρητορική της καταγγελίας σε σχέση με την μειονότητα, επιμένουν επί της ουσίας να δείχνουν μια εικόνα ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχήν, αν θεωρείτε ότι είναι προκλητική και αν πράγματι πρόκειται για μια ρεβάνς αυτή η επίσκεψη, και δεύτερον αν πιστεύετε ότι θα πάμε έτσι στο επόμενο διάστημα, κύριε Συρίγου. Λοιπόν, ας θυμίσω τη ρητορική. Η ρητορική δεν πρέπει να κλείσει. Είναι σταθερή η ρητορική της Τουρκίας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι πρόκειται περί τουρκικής μειονότητας και μάλιστα κατά καιρούς κινητοποιούν διάφορους μηχανισμούς για να το επιτύχουν, τουρκίζοντας και πομάκους και τσιγκάνους που βρίσκονται πέραν των τουρκογενών εντός της μειονότητας. Η ρητορική δεν πρέπει να κλείσει. Κύριε Συρίγο, θέλω να σας παρακαλέσω λίγο να μετακινηθείτε, γιατί χάσαμε λίγο την σύνδεση με το κινητό, για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Με ακούει ο κύριος Συρίγο? Για προσπαθήστε τώρα, παρακαλώ. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Τώρα σας ακούμε πολύ καλά, ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ωραία, εντάξει. Είναι αυτά τα ακουστικά που βάζουμε. Έτσι, συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν. Κάνετε η σύνδεση μερικές φορές. Λοιπόν, λέω ότι ως προς το θέμα της ρητορικής δεν πρέπει. Είναι σταθερή Αν μπορείτε θα σας παρακαλέσω, κύριε Συρίγο, με ακούτε? Αν μπορείτε, βγάλτε λίγο τα ακουστικά σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Δεν μας ακούει. Κύριε Συρίγο, με ακούτε? Όχι, λοιπόν, επειδή δεν μας ακούει, ας προσπαθήσουμε παρακαλώ πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Συρίγο. Να το ζητήσει η Ελένη να βγάλει τα ακουστικά για να μπορέσουμε να ακούσουμε και αυτή την άποψη. Μας ακούει ο κύριο Συρίγο τώρα καλύτερα, κύριε Συρίγο? Χαίρετε, σας ακούω. Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά. Όχι, εντάξει, συμβαίνει. Έχουμε χαθεί με τη τεχνολογία. Λοιπόν, hands free και ιστορίες. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Για τη ρητορική λέγατε, ότι δεν πρέπει να μας εκκλείσει. Δεν πρέπει να μας εκκλείσει, είναι σταθερή θέση της και εδώ και χρόνια έχει βάλει εμπρός μηχανισμούς οι οποίοι προσπαθούν να εκτουρκίσουν εκείνους που δεν είναι τουρκικής καταγωγής από εντός της μειονότητας, όπως ο Μάκος και ο Γιάννης. Είναι μια σταθερή θέση της Τουρκίας, το κυνηγάει εδώ και δεκαετίες. Τα πρόσωπα τα οποία συνάντησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επίσης δεν πρέπει να ξενίζουν. Είναι τα πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ως φορείς του τουρκικού εθνικισμού στην περιοχή. Είναι που αυτό κάνουν εδώ και χρόνια, ας το πούμε έτσι, αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα, τι καινούριο έχουμε? Έχουμε ένα καινούριο που μου έκανε εντύπωση. Ξεκίνησε με επίσκεψη στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ από Ισλαμιστή υπουργό. Πηγαίνανε από την Αθήνα κατευθείαν στην Κομοτηνή. Δεν πηγαίνανε στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο που με ξένησε ήταν ότι μίλησε. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ωραία. Το δεύτερο το οποίο με ξένησε ήταν ότι μίλησε για Τούρκους οι οποίοι ζουν στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να προστατευτούν κτλ. Οι Τούρκοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη είναι αυτοί που έχουν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, διωκόμενοι από το καθεστώς Ερντογάν. Είναι φυγάδες από τον Ερντογάν. Στα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων μίλησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα, ως προς την επίσκεψή του, ας κρατήσουμε ότι επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά πριν από 4 χρόνια και το οποίο αποκαθίσταται με ευθύνη του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Εδώ έχουμε το κλασικό των Τούρκων που λέει ότι
δεν παίζει ρόλο τι κάνεις εσύ στο σπίτι σου, αρκεί να δείχνεις τα κακά των άλλων. Εμάς μας φέρουν ότι καθυστερούμε στην αποκατάσταση στεμένου την ίδια ώρα που αυτοί στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, έχουν καλύπτει με περπέδες τις τοιχογραφίες στην Αγία Σοφία, στη Μονή της Χώρας, στην Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα, αφού τα έχουν μετατρέψει στην Ισλαμικά Τεμένη. Πρέπει να δούμε δηλαδή τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Δεν κοιτάζω την καμπούρα μου, κοιτάζω την καμπούρα του άλλου. Αυτή η ρητορική εκτιμάτε ότι έχει να κάνει και με, το, με την ουσία των διαπραγματεύσεων ή μάλλον του διαλόγου που συνεχίζεται με την, μεταξύ της ελληνικής πλευράς, ή απλά θεωρείτε ότι είναι ένα θέμα εσωτερικής κατανάλωσης? Σαφώς έχει εσωτερικό ακροατήριο. Μην έχουμε πολύ. Το εσωτερικό ακροατήριο δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Τουρκία. Ο Ερντογάν άλλωστε τον τελευταίο καιρό παίζει πολύ με αυτή την εικόνα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πρόθεση της Τουρκίας να τονίσει τη δίθεν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς Ελλάδος. Δηλαδή, τι μας είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματα των Τούρκων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτισμικά δικαιώματα σε σχέση με το θέμα του Παγιαζή. Αυτή εκτιμώ ότι θα είναι και η θέση που θα κινηθεί η Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη μειονότητα. Παρένθεση. Η Τουρκία ως τώρα δεν έχει παίξει σε υψηλού τόνου το θέμα της μειονότητας. Είναι ένα από τα θέματα που θέτει, αλλά δεν το έχει ανεβάσει πάρα πολύ υψηλά. Είναι από τα θέματα τα οποία σταθερά θέτει. Οπότε εκτιμώ ότι η ρητορική τα επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμικά δικαιώματα που υποτίθεται ότι παραβιάζονται από εμάς. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι, όλα... Εύχομαι να πάμε ειλικρινά καλά τη Δευτέρα το άνοιγμα των σχολείων. Σας ευχαριστώ θερμά.